Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας πέριξ του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στον Κατσικά είναι ο στόχος όλων των ενεργειών που έκανε ο Δήμος Ιωαννιτών. Με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ξεκίνησε η ενημέρωση εντός του καταβλισμού των προσφύγων, ενώ διανεμήθηκε και σχετικό έντυπο στους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν εκεί. Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας αναφέρθηκε σε όλα όσα έγιναν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, όταν και η Δημοτική Αρχή ήρθε αντιμέτωπη με το ζήτημα της μετακίνησης των προσφύγων και μεταναστών από τον καταβλισμό στη Δημοτική Ενότητα Παμβότιδας. Όπως είπε, για την ενίσχυση οδικής ασφάλειας και σε συνεργασία με την περιφέρεια έγιναν διαγραμμίσεις, καθορίστηκαν διαβάσεις πεζών, έγινε καθαρισμός των πινακίδων και αντικαταστάθηκαν οι λαμπτήρες στο δίκτυο οδοφωτισμού. Στο ίδιο μήκος κύματος και η εκπρόσωπο συντονίστρια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Κωνσταντίνα Καρβούνη, που εξήρε την πρωτοβουλία του Δήμου. Την δομή φιλοξενίας προς την Κατσικά και προς τα γύρω χωριά. Για την άμβληση αυτού του προβλήματος αναπτύξαμε ως Δήμος συνεργασίες με τους φορείς της περιοχής για να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια της περιοχής. Συγκεκριμένα, συνεργαστήκαμε με την Περιφέρεια Ηπείρου και αναβαθμίσαμε το οδικό δίκτυο στα μέτρα του εφικτού και πιο συγκεκριμένα κάναμε διαγραμμίσεις, κάναμε διαβάσεις πεζών, καθαρίσαμε τις πινακίδες, καθαρίσαμε τον δρόμο για καλύτερη ορατότητα, βελτιώσαμε το φωτισμό στα λιγοστά, στους λιγοστούς στήλους που υπάρχουν και ήδη εργαζόμαστε στην κατεύθυνση να βαθμίσουμε το οδικό δίκτυο. Έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη μελέτη της περιοχής ώστε να προσθεθούν και νέα φωτιστικά σώματα αλλά και νέοι στήλοι της ΔΕΗ και εξετάζουμε τεχνικά τη δυνατότητα επέκτασης του δρόμου για την κατασκευή πεζοδρομίου, το οποίο παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες διότι υπάρχει υφίστατο ρέμα και υπάρχουν ιδιοκτησίες. Επίσης, ένα δεύτερος άξονας συνεργασίας ήταν με τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ, με τον οποίο δουλέψαμε στις μετακινήσεις των προσφύγων και των μεταναστών προς το κέντρο της πόλης και είχαμε μια πολύ καλή και άψογη συνεργασία. Επίσης, από αρχές Σεπτέμβρη συναντηθήκαμε με τους αρμόδιους για τη διαχείριση του μεταναστευτικού εντός της δομής, με την αρμόδια μη κυβερνητική οργάνωση και την αρμόδια συντονίστρια από το Υπουργείο, την κυρία Καρβούνη, και ουσιαστικά μας ζητήθηκε να υπάρξει ενημέρωση εντός του καταβλισμού σε θέματα οδικής ασφάλειας. Ως Δήμος καταρτήσαμε ένα φυλάδιο με απλούς κανόνες οδικής ασφάλειας, κανόνες που θα λέγαμε και στους συμπολίτες μας. Το φυλάδιο εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταφράστηκε σε 4 γλώσσες, στα αραβικά, φαρσί, ουρντού και στα γαλλικά, με στόχο να πιάσουμε την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που φιλοξενούνται. Επίσης, φτιάξαμε 2 προειδοποιητικές πινακίδες, οι οποίες θα τοποθετηθούν στην έξοδο της δομής, με σκοπό να ενημερώνουμε τους φιλοξενούμενους για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην δεύτερη επαρχιακή οδό. Τέλος, από αρχές Σεπτέμβρη συνεργαστήκαμε στενά με την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων και εδώ αξίζει να γίνει μια ειδική μνήμα για την τοπική αστυνομία, η οποία κατάφερε επαγγελματικά να διαχειριστεί το προσφυγικό και έχει μεγάλη συμμετοχή στην διαχείριση της κατάστασης. Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της ενημέρωσης εντός της δομής και θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Τροχέας, έναν έμπειρο αξιωματικό σε θέματα οδικής ασφάλειας, τον κύριο Ζήκο, τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας της Κατσικάς, τον συνάδελφο αντιδήμαρχο, τον Γιάννη τον Ευατίδη, και την εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας, την κυρία Χασιώτη, και την Γενική Συντονίστρια, την κυρία Καρβούνη. Σχεδιάζουμε και θα συνεχίσουμε εντός της δομής την ενημέρωση των προσφύγων και μεταναστών σε θέματα οδικής ασφάλειας, στοχευμένα, έτσι ώστε να καλύψουμε και αυτό το κομμάτι. Τέλος, αφού ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, θέλω να πω ότι είναι ένα πρωτοπόρο και ένα καινοτόμο εγχείρημα για το Δήμο των Ιωαννίνων. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαλειφθεί. Κάνουμε έκκληση προς τους συμπολίτες μας να τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να σέβονται τις ρυθμιστικές πινακίδες. Θα γίνει και σήμερα μια ενημέρωση εντός δομής του πληθυσμού από την Τροχέα Ιωαννίνων. Θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε με ακρίβεια τον πληθυσμό το πώς πρέπει να κινείται, να γνωρίζει
ποιους κανόνες πρέπει να τηρεί. Ευχαριστώ όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν σε αυτή τη δράση και την ευαισθησία που έδειξαν πάνω στο πρόβλημα αυτό. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε λύσεις στο πρόβλημα αυτό με όσα μέσα διαθέτουμε, τη συνεργασία του Δήμου, με τη συνεργασία της Τροχέας, της Περιφέρειας. Ευχαριστώ και εγώ όλους όσους έχουν εμπλακεί σε αυτό.